Πάρα ό,τι διαδίδουμε. Αντί για σχολικούς αγώνες γίνεται ένα επικοινωνιακό event σε ένα άθλημα. Στα υπηαγωγεία ανύπαρκτη η αθλητική πόλη, στα δημοτικά παροχημένη, ανεπαρκής και σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνη. Και ούτε λόγος για τα αναγκαία προγράμματα που θέτουν τα θεμέλια της κινητικής ανάπτυξης των παιδιών στην ηλικία αυτή. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μείωση των ωρών διδασκαλίας στην φυσική αγωγή με παράλληλα αύξηση του ωραρίου των καθηγητών για να μην κάνουν άλλες προσλήψεις. Αθλητικό υλικό έχουμε να δούμε πάνω από 4 χρόνια. Σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις είναι παροχημένες, είναι απαρχιωμένες, άθλιες και επικίνδυνες για τη σωματική ακυρεότητα των παιδιών. Πρωτοφανής υποβάθμιση των σχολικών πρωταθλημάτων, τα οποία διοργανώνονται στα περισσότερα αθλήματα μόνο και αν υπάρχει ενδιαφέρον από τις αθλητικές ομοσπονδίες και χρήματα. Σε ό,τι αφορά τις επιχορηγήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών, από το 2008 κατά μέσο όρο έχουν μειωθεί στο 75%, το 20% των οποίων από την τελευταία κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστική περίπτωση του ΣΕΓΑΣ, που από 11,2 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχε σαν επιχορήγηση, επιδοτείται σήμερα με 2 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση μεγαλύτερη από το 80%. Ήδη περίπου είναι η κατάσταση και στη δική μας ομοσπονδία, την Ειδική Γυμναστική Ομοσπονδία, όπου από 2,5 εκατομμύρια ευρώ παίρνουμε 800.000 ευρώ, χρήματα που δεν φτάνουν ούτε για την ισοδοσία των υπαλλήλων και φυσικά ούτε να δοθούν σε αθλητικές ενώσεις. Στη δική μας αθλητική ένωση προσωπεί 4 περιφέρειες, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα. Έχουμε 3 χρόνια να δούμε έστω 1 ευρώ. Στους δήμους, στα σχολεία, στις περιφερειακές και τοπικές αθλητικές επιτροπές, στα αθλητικά σωματεία, δεν φτάνει πλέον ούτε 1 ευρώ ούτε για κανένα αθλητικό σκοπό και όταν φτάσει αποτελείς. Η φορολόγηση όμως είναι άμεση, έμεση, συνεχής, αυξανόμενη. Και πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα? Ποτέ όμως στον αθλητισμό δεν φτάνουν. Σε ό,τι αφορά τη γυμναστική, ζητάμε. Είναι εσύ το ψάστη. Yeah.
κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκάλεται αγώνα. Ο κ. Πατρέως καλεί σε μεγάλη πατριωτική κινητοποίηση την Παρασκευή 9 Δεκέμβρη. Ξεκινάμε με το απόγευμα από το Πανπελοποννησιακό Στάδιο και με ενδιάμεσους σταθμούς και εκδηλώσεις στο νοσοκομείο της Ανδρέας και στα γραφεία του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου, καταλήγουμε στο μόνο του Αγίου Νικολάου. Θα πραγματοποιηθεί. Τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, όχι εμπόρευμα, αλλά βασικό κοινωνικό αγαθό που πρέπει να προσφέρεται σε σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους και της κυβέρνησης, χωρίς αποκλεισμούς, δωρεάν σε όλους και όλες, γιατί συμβάλλει αποφασιστικά στη διαπαιδαγώγηση και απρόσκοπτη συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας, ειδικά στις νέες ηλικίες, και στη βελτίωση του βιολογικού επίπεδου και της υγείας των εργαζομένων. Γι' αυτό το λόγο ανοίξαμε με ελεύθερη χρήση τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις στους εργαζόμενους, στη νεολαία, στα αεραστεχνικά σωματεία και στους φορείς του αθλητισμού και του πολιτισμού, στους μαθητές των σχολείων. Όλους τους χρόνους υποσχόταν ότι θα διορθώσει και τα κακό σχήματα στον αθλητισμό. Για να δούμε λοιπόν πώς θα διορθώσει. Στο σχολικό αθλητισμό, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καμία πρόσληψη γυμναστών. Το μάθημα που δεν υπάρχει γυμναστής, εσείς να το κάνουν δάσκαλοι όπως μπορούν. Πάτρα, Αθήνα, Ιταλία, αρχή,